καταφέρνει εδώ να γλιτώσει το κίνδυνο. Για να είμαστε δίκαιοι εδώ, και ο αμυνόμενος έκανε φοβερή προσπάθεια, γλιτώνοντας ίσως και γκολ με αυτό το πολύ αποτελεσματικό τάκλι. Ματέους θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες. Τώρα έχει την ευκαιρία ο Μέση. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Όπως βλέπουμε, διαχειρίστηκε πολύ καλά τη φάση ο επιτιθέμενος και βρήκε την καταλληλότερη στιγμή για να σουτάρει. Πλέον υπολείπονται ένα γκολ από τους αντιπάλους. Αυτό το τέρμα αλλάζει όλη τη δομή του αγώνα πλέον. Και με το momentum υπέρ τους είναι όλα πιθανά. Τώρα έχει την ευκαιρία ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ακίνδυνος εκεί. Θα πρέπει να στρίψει για να δει τέρμα. Ρονάλντο! Αυτό το σουτ δεν ήταν γεννήτη. Αυτός ο παίκτης σουτάρει με πολύ δύναμη και δεν χρειάζεται καν να πάρει και φορά. Μου φαίνεται παράξενο που η άμυνα δεν τον πρόσεξε περισσότερο, ενώ ξέρει πόσο φαρμακερό σουτ διαθέτει. Πολύ καλή πάσα. Τη γυρίζει πίσω. Μπέκαμ. Μέση. Πάσα με αξιότητα. Ρονάλντο! Ρε φίλε, τι αποκρούει αυτός. Εκτός γραμμής τέρματος. Είναι κόρνερ. Σίγουρα οι φίλοι της ομάδας εδώ ελπίζουν να βγει κάτι καλό από αυτό το κόρνερ. Καστάρι. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Σέρχιο Ράμος. Μέση προσπαθεί να τροφοδοτήσει. Θα σουτάρει για γκολ. Ναι, σκόραρε. Πώς θα το έλεγε. Πολύ απρόσμενο φινάλε σε αυτό το επίπεδο. Πάρα πολύ ωραία και ομαδική δουλειά εδώ. Βλέπουμε πόσο γρήγορα πέρασαν από την άμυνα στην επίθεση, απλά και αποτελεσματικά. Θεωρώ πολύ πιθανό βέβαια αυτό που εμάς μας φαίνεται απλό, να έχει δουλευτεί αμέτρητες ώρες στην προπόνηση. Και με αυτό φτάνει τα δύο τέρματα για σήμερα. Κάνει ένα σουτ και είναι γκολ. Χατρίκ Ομπαμεγιάνγκ. Άρε αγόρι μου. Τα έκανε όλα μόνος. Αυτός ο παίκτης πραγματικά έχει πολύ μεγάλο αυτοέλεγχο. Το σπίρινο του διαιτή σηματοδοτεί την ανάπαυλα του αγώνα. Νομίζω τώρα μπορούμε να πάρουμε όλοι μας.